όχι ένα, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον πέντε ιδιωτικοί της διάστατη εκτυπωτέ έχουν επιστατευθεί από του ιδιοκτήτε του αυτή τη στιγμή στην Πάτρα και παράγουν μέσα ατομική προστασία όπω ασπίδε προσώπου για νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό καθώ και για αστυνομικού που καλούνται να κάνουν ελέγχου λόγω του κορονοϊού. Τον τελευταίο μήνα έχει δημιουργηθεί η ομάδα Ελλάς COVID-19 3D Printing Supplies έπειτα από συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας ώστε να υπάρξει συντονισμός ενεργειών και διαδικασιών για την προμήθεια 3D εκτυπωμένων μέσων ατομικής προστασίας τα οποία έχουν εκριθεί κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Υγείας. Μέσα από αυτήν την ομάδα υπάρχει ενημέρωση για την παροχή της πρώτης ύλη της αποστολής συλλογής των εκτυπώσεων. Η ομάδα αριθμεί ήδη 2.200 μέλη με αντίστοιχους 3D εκτυπωτές. Ο συγκεκριμένος 3D εκτυπωτή μπορεί να εκτυπώσει μάξιμουμ 8 ασπίδες προσώπου το 24ωρο. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό καθώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδόν πάντα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Κατά μέσο όρο θα πρέπει να υπολογίζουμε περί τις 4 ασπίδες το 24ωρο. Εξυπακούεται ότι η προσφορά των ιδιωτών είναι άφιλο κερδής και δωρεάν προς τις μονάδες υγείας της χώρας. Εξάλλου και η προμήθεια των υλικών γίνεται ιδιωτικός από τους ιδιοκτήτες 3D εκτυπωτών.